Και μετά πώς πήγε? Εγώ λοιπόν είχα μια πρόταση, είχα μια πρόταση από τον φίλο μου τον Όμηρο τον Ευσταδιάδη, προσωπικό μου φίλο, πριν μπει στα κανάλια με Ανίτες και με Μίτες. Και μιλήσαμε τότε με το Χάδακα και το Ζίγουρα στο κανάλι του Πειραιά. Το κανάλι Magic. Το κανάλι Magic, τολμώ να σας πω δημόσια, δεν το ξέρω τη μάνα του τότε. Ήταν ένα συνδικαλιστικό κανάλι με τρεις πλούσιους και πολιτικά της περιοχής άτομα. Πήρα λοιπόν αυτή την εκπομπή, το Φτιάρι. Εδώ λοιπόν έρχεται τώρα η πρώτη μου σύγκρουση με τον Όμηρο. Ο Όμηρος ήθελε να βγάλει τον Ευσταδιάδη. Και πρώην σκηνοθέτης της Ανίτας και μετά έβγαινε από εκεί. Ήθελε λοιπόν να βγάζουμε τα τηλέφωνα, τα 090, τα οποία κολομάγα τα τεράτσα 090. Δεν ήταν 090 και κάναμε την πλάκα μας να σπίρω όλα την παπαριά και χαίρεται. Πέφτανε λεφτά. Ήταν καλές εποχές. Το κακό είναι ότι αυτές οι εκπομπές που διασώθηκαν, που παρανόμως έχουν ανέβει στο YouTube, ήταν δική μου, παιδιά, δεν να καταλάβετε. Όταν λέω κάτι, επειδή είναι πληρωμένες οι ώρες από μένα, ναι, η εκπομπή αυτή είναι πνευματικής μου ιδιοκτησίας. Τι δεν έχει κατοχυρό σου, βέβαια. Είναι δική μου, είναι δική μου. Είμαι εγώ, η μούρη μου, πουλάω εγώ. Δεν μπορεί να τα έχουν πάρει όλα αυτά τα παιδάκια να έχουν γεμίσει το YouTube μέσα από αυτή την εκπομπή πράγματα, να κονομάνε άλλοι. Κοίτα, μπορεί να κατεβάσει με την ταυτότητά σου και τα σχετικά. Εγώ. Ναι, αλλά δεν μπορεί ο άλλο όμω να βγάζει λεφτά ει βάρο και να του λέω κατέβασε ένα βίντεο που δεν θέλω και με βρίζουν και να το έχει και να με βρίζουν. Γιατί κουστάρουν τι βρισιέ. Ναι. Τι κάνανε, φίλε μου. Δεν πήρανε αποσπάσματα που είχα καλεσμένου σοβαρού πολιτικού, δημάρχου. Πήγαινε με έρθω Μανώλο, άνοιξε. Τι βάλανε. Βάλανε ύβρι. Βάλανε όλες τις ύβρι από την εκπομπή και τις κόψανε, τις ράψανε και τις έχουν τώρα και βλέπουν τα παιδιά και νομίζω ότι πέραν όλα και βρίζανε. Και τους απαντώ, βρε γελοί, σε αυτούς που τα κόνανε αυτά, βρε γελοί. Βρίζανε και πληρώνανε. Ξεμπατωνόμουν στο χρήμα εγώ. Εσείς το έχετε κάνει, το έχετε καταφέρει αυτό. Μπράβο. Αυτό. Δεν νομίζω ότι κάποιο κατακρίνει αυτό. Ψεύω όλοι γελίο. Δεν κατακρίνει, δεν θέλω να γελάει, αυτή δεν είμαι ένα πρόσωπο γελίο. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν μου αρέσει αυτό το γέλιο που κάνουν. Γιατί εγώ είμαι τελείως αντιφατικός με αυτό που βλέπω. Αυτό νομίζω ότι με αυτό. Γελάνε μαζί σου, δεν γελάνε με σένα, κατάλαβε. Δηλαδή. Με τσατάκι, σου πει. Μοντάκι, πατώνει. Όλο σκηνικό. Μοντάκι, πατώνει. Λοιπόν, πολύ καλό λίγο επίπεδο για το κομμάτι σου.